κύριε Σκυλακάκη, ενημερώσατε χτες τι αφορά στο πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα είχατε τα αιτήματα από την αυτοδιοίκηση. Κάναμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με την αυτοδιοίκηση για πολλά θέματα. Συζητήσαμε και για τα έσοδα που έχουν και για τις δυνατότητες ρύθμισης τις οποίες ζητά η αυτοδιοίκηση και για τα έργα που υπάρχουν ή αυτά που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε ένα θετικό γεγονός τουλάχιστον ότι η αστική ανάπλαση εδώ πέρα που εγκρίθηκε και που είναι σημαντική, τα δύο έργα ξεκινούν άμεσα και πιστεύω ότι τα Χανιά θα είναι μια περιοχή που θα αξιοποιήσει με πολύ ικανοποιητικό τρόπο αυτούς τους πόρους. Και είναι σωστό να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι εδώ, γιατί η ισχυρή ανάπτυξη που έχει η περιοχή τα τελευταία χρόνια και αυτή που θα ακολουθήσει χρειάζεται και επενδύσεις στις υποδομές της. Κύριε Πολιτή, να ρωτήσω κάτι για τον ποδηλατοδρόμιο και για την αστική ανάπτυξη. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα προδιαγράμματα, ποια πορεία θα ακολουθεί, μπορεί να μου πει. Ξεκινούν το ταχύτερο, θα σας τα πει και ο Δήμαρχος. Από εμάς έχουν απελευθερωθεί. Υπάρχει κάποιο ποσό συγκεκριμένο, κύριε Σκυλακάκη, που να κατευθύνεται στην αυτοδιοίκηση της Κρήτης των Χανίων, για παράδειγμα? Δεν υπάρχει καμία επιταγή που να έρχεται αύριο. Υπάρχουν οι διαδικασίες μέσω των οποίων οι φορείς, είτε περιφέρεια είτε η Δήμη, αξιοποιούν πόρους. Αυτές οι διαδικασίες είναι ανοιχτές. Κάποιες θα κλείσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα δούμε και τι άλλες δυνατότητες μπορούμε να έχουμε στην αναθεώρηση του Ταμείου για να αξιοποιήσουμε και όρημα έργα που ενδεχομένως τρέχουν και είναι σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Δήμη ζητούν και κάποια χρήματα ενίσχυση για να καλύψουν το ενεργειακό κόστος το αυξημένο. Τι περιθώρια υπάρχουν από το Ταμείο Ανάκαμψης να το ταμείο, κανένα περιθώριο από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης είναι επενδυτικό ταμείο, το εξήγησα χθες πολύ αναλυτικά. Τα περιθώρια που υπάρχουν και υπάρχουν, έχουμε δεσμευτεί ότι θα δώσουμε ένα τελευταίο κομμάτι από το ιδανικό προϋπολογισμό, έχουν ως προϋπόθεση μια προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικά στον οδοφωτισμό, που να μας φέρνει κάποια αποτελέσματα. Ωραία.